κεντρικός κόφτης, προκρούστης, που ανεξάρτητα τι έχει πληρώσει κάθε ασφαλισμένος για να πάρει στη σύνταξη στο τέλος και ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα της σύνταξης, δεν θα παίρνει ολόκληρη τη σύνταξη, αλλά το τελικό ποσό της σύνταξης θα εξαρτάται από το μέγεθος του πραγματικού εισοδήματος, όχι του ονομαστικού, και της πραγματικής περιουσίας, όχι της ονομαστικής, όπως λέει δυστυχώς η ακραία ρύθμιση που έχει ψηφίσει. Μισό λεπτό να το συζητήσουμε, γιατί εγώ, εμείς είχαμε στο παρελθόν επιχειρήσει και είχαμε επικοινωνήσει με Αυστραλία για να μάθουμε το σύστημα. Βέβαια, εκεί παίρνουν και μια σειρά από άλλα επιδόματα. Και παίρνουν και μεγάλες συντάξεις. Έτσι, εδώ, και μιλάμε για μεγάλες συντάξεις. Δηλαδή, αν ο άλλος έχει 2.500 σύνταξη και του πούνε ότι ξέρεις κάτι, δεν θα πάρεις 2.500. Θα πάρεις 1.700. Δεν έχει πρόβλημα. Ή 1.800, 1.500. Αλλά τώρα είναι και κάτι άλλο. Ότι θα εξαρτάται, λέει, εάν παίρνουν σύνταξη δύο σε ένα ζευγάρι. Ναι. Δηλαδή, αν το παίρνει ο άντρας, αν παίρνει και η γυναίκα σύνταξη. Δεν είναι μόνο τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό που είπατε είναι μια καλή εκδοχή αυτού που δεν συμβαίνει και δεν θα συμβεί με το δικό μας νόμο. Επαναλαμβάνω, μέχρι το τέλος της εκπομπής σας θα εμφανιστούν κάποιοι ομογενοί μας, οι οποίοι εμένα ενεφανίστηκαν ήδη εχθές που έκανε αυτή τη δήλωση, και θα κάνουμε δελτίο τύπου η ΕΝΙΠΕΚ σε μισή ώρα, που θα αναλύουμε τις ρυθμίσεις αυτού του σκληρού του βάρβαρου νόμου. Είναι ψηφισμένο, Αλέξη, κύριε καθηγητά, είναι ψηφισμένο αυτό. Η ρύθμιση στο νόμο 4336 και στη σελίδα 1020 και 1021 εξαρτά ακόμη και την κατώτατη σύνταξη, κύριε Παπαδάκη, από τα εισοδηματικά κριτήρια. Άρα και το 360 σε όσους έχουν περιουσία δεν είναι εγγυημένο. Τι εξαρτά όμως? Στους αυτοαπασχολούμενους έχει ρητή αναφορά, σε εσάς, τους αγρότες, σε όλα τα επαγγέλματα, όπου εκεί θα συμποσούται όλη η πραγματική περιουσία, γι' αυτό και το περιουσιολόγιο θα παίξει εδώ ρόλο, που επαναλαμβάνω, θα υπάρξει εγγύηση αυτού που λέγεται στην Αυστραλία συνταξιοδοτικό επίδομα, δηλαδή μία επιδοματοποίηση της σύνταξης, και όλο το υπόλοιπο κομμάτι θα εξαρτάται από το σύνολο ατομικό και οικογενειακό του συνταξίου. Εισοδήματος ή περιουσία, κύριε Μητρόπουλε? Ορίστε. Εισοδήματος ή περιουσίας? Σε μία παράγραφο ο νόμος λέει για περιουσία και στην άλλη λέει αντί για ονομαστική, πραγματική περιουσία. Προσέξτε τι εννοώ. Είναι ένας άνθρωπος, εμείς δίνουμε απλά παραδείγματα για να γίνονται κατανοητά. Υπάρχει ένα ζευγάρι, όπου αυτός είναι από την Κρήτη, αυτή είναι από τη Σάμο. Έχει το πατρικό στην Κρήτη, το πατρικό στη Σάμο και έχουν και ένα σπίτι στην Αθήνα. Και κάτι χωράφια. Έτσι. Και κάτι ψιλοχώραφα που τους έχουν. Έτσι είναι όλοι οι Έλληνες. Οι περισσότεροι. Αυτός ο άνθρωπος θα συνοπολογιστεί η περιουσία, αυτά που έχει. Και από αυτά θα εξαρτηθεί τι σύνταξη θα πάρει. Στις δύο χώρες του πλανήτη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, όλα αυτά συνυπολογίζονται και όλα αυτά οδηγούν σε γενική, μερική μείωση της σύνταξης. Επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό το οποίο ρωτάτε εκεί σας το εμπειρότερο σκέπι του ασφαλιστικού. Είναι το ότι μέσα στο τρίτο μνημόνιο που έχει ενσωματώσει τις σκληρές ρυθμίσεις και των δύο προηγουμένων επί των συντάξεων, περιλαμβάνεται ως κεντρική ιδέα τη διάσωση του ασφαλιστικού, να μην την αναδεχτούν οι δανειστές και οι κυβερνήσεις που το κατέστρεψαν, είπατε κάποιες αιτίες, αλλά οι ίδιοι ασφαλισμένοι με το εισόδημά τους. Γι' αυτό και δεν υπάρχει πρόβλεψη να συμμετέχει. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Στην Αυστραλία και στη Ζηλανδία που εφαρμόζεται το σύστημα αυτό, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα περιουσιακά στοιχεία αυτά που αναφέραμε, δηλαδή έχουν, που εδώ η ιδιοκτησία είναι ιδιαίτερα ανεβασμένη. Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλό. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι περισσότεροι θα έχουν πρόβλημα. Δηλαδή θα μειώνεται η σύνταξή τους επειδή έχουν ένα σπίτι. Και εκεί που έχει εφαρμοστεί, έχουμε χιλιάδες κόσμους στην Αυστραλία που με τη ρήτρα τύπου εξηγώ και συμπεριλήφθη ατόφια στο τρίτο μνημόνιο. Πολλοί έχουν χάσει τις συντάξεις, αλλά αρκετοί έχουν πάρει τμήμα αυτού που εδικαιούντο, επειδή αφαιρέθηκε, δεκμαρτοποιήθηκε η περιουσία τους. Εκεί βέβαια, κύριε καθηγητά, έχουν και κράτος πρόνοιας. Εδώ πέρα δεν υπάρχει και πρόνοια. Δεν γίνεται. Εκεί μπορεί να του μειώνονται τη σύνταξη.
Κύριε Παπαδάκη, είναι η αγριότερη ρύθμιση και μόνο αυτό το ζήτημα που έχω την τιμή και εξηγώ στην εκπομπή σας και θα βγάλουμε δελτίο τύπου σήμερα, δεν έχει προηγούμενο. Γι' αυτό μόνο... Μπορούμε να πούμε περίπου τα... Μπορούμε να πούμε περίπου ένα παράδειγμα, κύριε καθηγητά. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος βγει να παίρνει σύνταξη 1.100-1.200 ευρώ, μπορεί να του πούνε ότι λόγω του ότι έχει περιουσιακά στοιχεία, και δεν μιλάμε για βαρβάτα περιουσιακά στοιχεία. Έχει κληρονομήσει από τον πατέρα έτσι. Του. Έτσι. Πρέπει να έχει φτιάξει ένα σπίτι ο άνθρωπος. Έχει φτιάξει και ο ίδιος ένα σπίτι. Έτσι, έχει ένα σπίτι και έχει κληρονομήσει ένα. Το μισθό και τη δουλειά του. Ναι, το πατρικό αυτός και το πατρικό αυτή. Στην οικογένεια. Πόσο τη εκατό περίπου θα του μειωθεί η σύνταξη? Μέχρι διαβάζω τη ρύθμιση του νόμου. Γράψτε και ο μελετητικότερος Σωμόπουλος μπορεί να την αναζητήσει στη 1020 σελίδα. Μέχρι να πέσει στο ύψος της κατώτατης σύνταξης. Το λέει το ίδιο το τρίτο μνημόνιο. Όπου τώρα είναι 360. Δηλαδή, ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία πέφτει. Από τα 1200 μπορεί να πάει στα 800, στα 700, στα 500 ή να καταλήξει στα 360. Εάν ευχηθήσει αυτός ο συνταξιοδοτικός κόφτης, προκρούστης, σε όλη του την προβολή, ο ίδιος ο νόμος λέει ότι μπορεί να πέσει αφού εγγυημένη είναι μόνο η κατώτατη μέχρι σύνταξη. Πότε, μας είπατε ότι αναφέρεται σε νόμο ο οποίος έχει ψηφιστεί. Το τρίτο μνημόνιο που ευτυχώς δεν ψήφισα. Ψηφίστηκε όμως, πέρασε. Έχει ψηφιστεί, κύριε Παπαδάκη, και ο ίδιος νόμος λέει ότι μέχρι τέλη Οκτωβρίου... Στο τρίτο μνημόνιο. Μέχρι τέλη Οκτωβρίου, αυτό που εξηγούμε στους τηλεθεατές σας, πρέπει, επειδή είναι βασικό προαπαιτούμενο, θα δει ο κύριος Σωμόπουλος, πρέπει να ψηφιστεί μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα πρέπει να ψηφιστεί αυτό, ότι ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία θα παίρνει κάποιο σύνταξη. Ξέρετε, επειδή δεν είναι επίδομα οικογενειακό, όπως είχε γίνει το σκάνδαλο με τα οικογενειακά επιδόματα που πέρανε κάποιοι οι οποίοι είχαν πολύ υψηλό εισόδημα, εδώ είναι ανταποδοτικές, έτσι, κρατήσεις. Το ασφαλιστικό. Παπαδάκη, το μνημόνιο κινείται για τις συντάξεις μεταξύ επιδοματοποίησης που είναι η εγγύηση της κατώτατης. Δεν στέκει, δεν θα σταθεί αυτός ο νόμος, κύριε Μητρόπουλε, κατά την άποψή μου. Νομίζω ότι είναι βαθιά αντισυνταγματικός. Ποιος θα τον εφαρμόσει? Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τολμήσει να πει σε έναν άνθρωπο ο οποίος 40 χρόνια δουλεύει, του βγήκε η ψυχή ανάποδα, έκανε το σκατό παξιμάδι στην κυριολεξία για να φτιάξει ένα σπίτι? Επειδή το έφτιαξε, θα του μειωθεί η σύνταξη. Και θα πληρώνει και έμφυα την ίδια στιγμή. Και θα πληρώνει και έμφυα. Θα κόψουν τη σύνταξη για να πληρώνει και έμφυα. Και ο κύριος καθηγητής θα το πει, είναι ότι έρχεται και το περιουσιολόγιο, το οποίο θα δηλώσουμε τι έχουμε, γιατί αλλιώ θα κατάσταση. Το περιουσιολόγιο θα μπορέσει να συνδυαστεί με αυτό το. Εγώ είμαι υπέρ του περιουσιολογίου για να ξέρουμε τέλος πάντων τι γίνεται, ποιοι έχουν και τι έχουν. Και ό,τι περισσεύει να τα πάρει το κράτος. Το χειρότερο, κύριε Παπαδάκη, να αναζητήσει τη σελίδα ο κύριος Σωμόπουλος είναι ότι και μετά το 67ο έτος, η κατώτατη σύνταξη, όχι το σύνολο της σύνταξης, θα εξαρτάται, όπως λέει ο νόμος που έχουμε μπροστά μας, από εισοδηματικά κριτήρια. Μιλάμε για μια βάρβαρη εκδοχή του ασφαλιστικού. Εξαρτάται. Τι εννοούμε όμως, έχει εξειδικευτεί το τι είναι τα εισοδηματικά κριτήρια? Ο κύριος Παντελής τα ξέρει και στη φορολογία ακριβώς ξέρει. Ερώτηση. Θα έχει αναδρομική ισχύ η διαδικασία αυτή? Δεν κάνει διάκριση αν θα αφορά τους παλιούς και τους νέους. Κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή μιλάμε για 2 εκατομμύρια. Δηλαδή τα 2 εκατομμύρια.